διαβάσω 2-3 εδάφια από τον Πέτρο επιστολή, πολύ γνωστά. Είναι στο κεφάλαιο 4, την πρώτη επιστολή. Είναι από το εδάφιο 7, αδερφοί, στη 1076 σελίδα. «Πάντον δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις σας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ένθερμο την εις αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Πάντον δε το τέλος επλησίασε». Και αυτό πρέπει να μας κάνει, αδερφοί, να σκεφτούμε, να συλλογιστούμε τι κάνω. Και εδώ το γράφει ο Πέτρος περίπου 2000 χρόνια πριν, και ο Κύριος μας λέει κάτι, αδερφοί. Η δικιά σας η ώρα είναι πάντοτε. Τι κάνω εγώ τώρα? Έχω καταλάβει? Η καρδιά μου έχει συλλάβει αυτό το εδάφιο? Πάντον δε το τέλος επλησίασε. Αγρυπνείτε, λέει, σας προσευχάς. Είπα, εξετάζουμε τον εαυτό μας. Γιατί ο Κύριος άμα έρθει θα ζητήσει από μένα λόγο. Θα με πει, εσύ αγαπάς τα αδέρφια σου? Έκανες αυτό που σε έλεγα? Και είμαστε πληροφορημένοι, αδερφοί. Και είμαστε πληροφορημένοι πάρα πολύ. Διότι ακούμε το Λόγο του Θεού, και πιστεύω ότι ο Κύριος έρχεται και μας μιλάει, και εκεί που μαγειρεύουμε, εκεί που δουλεύουμε, εκεί που σκουπίζουμε, εκεί που περπατάμε, ο Κύριος έχει πολλούς τρόπους να μας μιλήσει. Και μας μιλάει ο Κύριος. Το δέχομαι όμως αυτόν τον λόγο? Μένα έρχεται πολλές φορές και με λέει, είσαι ελλιπής, λέει, προσευχής, είσαι ελλιπής στη μελέτη, είσαι ελλιπής αγάπης, είσαι ελλιπής. Μας μιλάει πάντα μέσα από το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντον δε το τέλος επλησίασε. Και πρέπει να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, αδερφοί. Και πρέπει να αγαπήσουμε την Εκκλησία, που η Εκκλησία είναι, αδερφοί, τα αδέρφια. Και τι κάνει η αγάπη? Καλύπτει. Δεν ξεσκεπάζει, αλλά καλύπτει πλήθος αμαρτιών, λέει. Βέβαια δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις αμαρτίες που λέει στους Κορινθίους, αλλά λέει κάτι η αδερφή στο Ιωάννη, λέει, αν δεις, λέει, τον αδερφό σου, λέει, αμαρτάνοντα, ουχή αμαρτία, λέει, θανάσιμος, προσευχή σου, λέει, και ο Θεός, λέει, θα τον δώσει ζωή. Αυτό το δικαίωμα μας δίνει ο Κύριος, αδερφοί. Και είναι καλά αυτά τα δικαιώματα που μας δίνει ο Κύριος να τα χειριστούμε σωστά. Να προσευχηθώ και ο Θεός να δώσει στον αδερφό μου ζωή. Γιατί και εγώ θα πέσω. Και εγώ θα έρθω σε αδυναμία. Και εγώ θα χρειαστώ τις προσευχές, και τις έχω ανάγκη. Και όλοι μας έχουμε ανάγκη τις προσευχές των αδερφών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλοι μας. Ο Κύριος μας εκάλεσε για αιώνια ζωή. Μας έβαλε μέσα στην Εκκλησία για να αγωνιστούμε καθώς το θέλει ο Θεός. Όχι καθώς το θέλω εγώ. Και προσπαθάω εγώ κάτι να κάνω, αδερφοί. Να βλέπω τα αδέρφια ότι όλοι έχουν ανάγκη. Αυτό προσπαθώ. Έρχεται ο πονηρός, θέλει να μας ρίξει τα βέλη. Αλλά πρέπει να είμαστε άγρυπνοι και να προσέχουμε και να μην δεχόμαστε τίποτα από αυτά. Τα αδέρφια μας αγαπάνε. Ο κάθε ένας από εμάς έχει τον αγώνα του. Γιατί έχει το δικό του χαρακτήρα. Και πρέπει να μάθουμε, αδερφοί,
να απορρίψουμε το δικό μας το χαρακτήρα και να πάρουμε το χαρακτήρα του Χριστού. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του Χριστού? Τι θέλει ο Κύριος? Θέλει το καλύτερο για σένα και για μένα. Θέλει το καλύτερο για την Εκκλησία. Θέλει να μας ευλογήσει όλους, αδελφοί. Δεν είναι ότι δεν θέλει, ότι εγώ δεν έχω ένα χάρισμα, εγώ δεν μετράνε αυτά στον Κύριο. Στον Κύριο μετράει, αδελφοί, να είμαστε ταπεινοί και να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον και ο Κύριος να έρθει να μας ευλογήσει όλους, να ευλογήσει όλη την Εκκλησία. Ακούσαμε ότι έχει πολύ λαό. Εμείς δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα, δεν το έχουμε συλλάβει ακόμα, για να αγωνιστούμε όπως θέλει ο Κύριος, όχι ό,τι θέλω εγώ, να γίνει το δικό μου, να γίνει το πείσμα μου, ο εγωισμός μου. Και πολλές φορές, αδελφοί, μας πνίγει το δίκιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία γίνονται διάφορα. Αυτό που κάνουμε είναι, αδελφοί, ότι αρχινάμε και συζητάμε και μπορεί να κρίνουμε, να κατηγορήσουμε, αλλά δεν το θέλει αυτό ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να μας δει, να προσευχόμαστε, να τα διορθώσει ο Κύριος, αδελφοί. Τα περασμένα ήμουνα στην προσευχή αρκετή ώρα και προσευχόμουν ένθερμα, δηλαδή έκραζα, μπορώ να πω, και λέω: Κύριε, λέω, δείξε μου, λέω, κάτι να μιλήσω, λέω, μέσα στην Εκκλησία, να πω αυτά που σκέφτομαι. Και ξέρω ότι είναι έτσι, έτσι όπως το λέω. Δεν με απάντησε ο Κύριος. Μετά έκατσα και διάβαζα. Και με σταματάει σε ένα σημείο εκεί που διάβαζα, στους ψαλμούς. Θα το βρω τώρα, ούτε ξέρω. Και από την αρχή που διαβάζω, λες και άνοιξε η διάνοια και ήρθε ο Κύριος και μπαμ, 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 με τα είπε όλα. Και ξέρετε ποιο είναι το εδάφιο, αυτό που με έδωσε ο Κύριος να καταλάβω καλά? Ανάθες, λέει, την οδό σου, λέει, στον Κύριο και αυτός θα ενεργήσει. Θα τα πούμε όλα στον Κύριο και θα έχουμε υπομονή και θα αφήσουμε τον Κύριο να ενεργήσει. Γιατί ο Κύριος θα το κάνει τέλεια, αδερφοί. Εάν επεμβούμε εμείς, θα γίνει ζημιά. Και δεν θέλουμε να γίνει ζημιά. Δεν θέλουμε να γίνει ζημιά σε καμία ψυχή. Γιατί δεν είμαι καλύτερος από εσάς, ούτε κανένας από εσάς είναι καλύτερος από μένα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εγώ είμαι έτσι, εγώ έτρεξα, εγώ έκανα. Και αν έτρεξα και αν έκανα, όλα είναι η χάρις του Θεού και όλα τα κάνουμε, αδερφοί, γιατί μας αγαπάει ο Χριστός. Και μέσα από όλα αυτά βλέπουμε ότι ο Θεός έρχεται και μας ευλογεί, μας δίνει χαρά, μας δίνει ειρήνη, έχουμε ανάπαυση μέσα στην καρδιά μας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος να τα διορθώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εμένα ποιος με διορθώνει? Με διορθώνει κάποιος αδερφός ή με διορθώνει ο Κύριος? Εγώ γιατί να πάω να διορθώσω? Μαθαίνουμε με τον καιρό, δεν τα ξέρουμε όλα και έχουμε ακόμα να μάθουμε πολλά, πάρα πολλά. Γιατί και εγώ κάθε φορά όταν νομίζω ότι κάτι ξέρω, πάω στην Εκκλησία και ανοίγει το Λόγο του Θεού ο αδερφός, όποιος και να είναι, και καταλαβαίνω ότι δεν ξέρω τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να προσέξουμε τον εαυτό μας, αδερφοί. Να φυλάξουμε το στόμα μας. Καλύτερα να δαγκάσουμε τη γλώσσα παρά να σπείρουμε
και μετά δεν μπορούμε να τα συμμαζέψουμε. Γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Και θα το διαβάσω, αδερφοί, για να το δούμε ακριβώς καλά. Είναι στους Ρωμαίους και κατεβαίνω για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Είναι στην 994. Από το εδάφιο 6 θα διαβάσω, το κεφάλαιο Β είναι, «Ως της θέλει αποδώσεις έκαστον κατά τα έργα αυτού, εις μέν του ζητούντας δια υπομονής έργου αγαθού, δόξα και τιμή και αυθαρσία ζωή αιώνιων». Αυτά θα μας δώσει, «Εις δε τους φιλονίκους και απειθούντας μέν εις την αλήθεια, πειθωμένους δε εις την αδικία, θέλει είστε θυμός και οργή, θλίψη και στενοχωρία επί πάσαν ψυχή ανθρώπου του εργαζομένου το κακό, Ιουδαίου τε πρώτο και Έλληνος, δόξα δε και τιμή και ειρήνη εις πάντα τον εργαζόμενο το αγαθόν, Ιουδαίων τε πρώτον και Έλληνα». Ό,τι εργαστώ, αυτό το μισθό θα πάρω, αδερφοί. Και αυτό ισχύει σε όλους. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Κύριος. Και από πού το βλέπουμε? Το μεγαλύτερο παράδειγμα που μπορώ να πω εγώ είναι στο Μωυσή. Ο μόνος άνθρωπος που έδωσε νόμο που μπορούσαν να δώσουν οι Ισραηλίτες διαζύγιο άμα δεν άρεσαν τη γυναίκα τους. Έκανε ένα λάθος και δεν μπήκε στη γη της επαγγελίας. Και άμα δούμε και τον Δαβίδ, και αυτός έκανε τα δικά του τα λάθη και βλέπουμε, αδερφοί, και τα αποτελέσματα. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Ό,τι σπείρουμε θα το θερήσουμε. Και είναι, αδερφοί, να το πάρουμε πολύ σοβαρά ότι πλησιάζει ο καιρός και πρέπει να φυλάξουμε τον εαυτό μας. Εάν δεν φυλάξουμε τον εαυτό μας, εάν δεν καθαρίσουμε την καρδιά μας, δεν θα μπορέσουμε να δούμε τον Κύριο, αδερφοί. Να μην πάει τόσο σκόπος, τόσα χρόνια που εργαζόμαστε, που ερχόμαστε στην εκκλησία, τρέχουμε, κάνουμε και μετά να βρεθούμε, αδερφοί, απ' έξω. Πολλές φορές τρομάζω όταν διαβάζω εκεί ή όταν έρχεται ο Κύριος και μετά υπενθυμίζει και χτυπούσανε, «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς». Δεν σας ξέρω. Να μην συμβεί σε κανέναν, αδερφοί. Γι' αυτό ακούμε το Λόγο του Θεού και παίρνουμε εμείς την απόφαση το τι θα κάνουμε. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί, τον ευχαριστούμε γιατί κάνει χάρη και έλεος ώστε να είμαστε στην Εκκλησία. Βέβαια, πολλές φορές το θεωρούμε δεδομένο αυτό και ότι είναι από μας. Θα ήθελα όμως, αδελφοί, να διαβάσουμε από το βιβλίο της Εξόδου στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Από το 19. «Τότε ο άγγελος του Θεού, προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ, εσηκώθηκε, ήρθε ο πίσω αυτόν, και ο στήλος της Νεφέλης εσηκώθη απέμπρουσαν αυτόν και στάθη όπισθεν αυτόν. Και ήλθε μεταξύ του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Και εις εκείνος μεν ήταν νέφος σκοτίζων, εις τούτος δε φωτίζων. Τη νύχτα ώστε το εν δεν επλησίασε το άλλο καθόλη τη νύχτα. Ο δε Μωυσής εξέτεινε την χείραν αυτού επί τη θάλασσαν και έκαμε ο Κύριος τη θάλασσα να συρθεί όλην εκείνη τη νύχτα υπό σφοδρούα ανατολικού ανέμου και κατέστησε την θάλασσα ξηράν και τα ύδατα διεχωρίστησαν και εισήρθον οι ιοί του Ισραήλ εις το μέσο της θαλάσσης κατά το ξηρόν και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών και εξ αριστερών αυτών. Κατεδίωξαν δε οι Αιγύπτιοι και εισήρθον κατόπιν αυτών
πάντες οι ύποι του Φαραώ, οι άμαξε αυτού και οι υπείς αυτού εν το μέσο της θαλάσσης. Και εν τη φυλακή την πρωινή επέβλεψεν ο Κύριος εκ του στήλου του πυρός εκ της Νεφέλης και της Νεφέλης επί το στράτευμα των Αιγυπτίων και συνετάραξε το στράτευμα των Αιγυπτίων και εξέβαλε τους τροχούς των αμαξών αυτών ώστε εσύρον το δυσκόλος και είπαν οι Αιγύπτιοι ας φύγομεν απέμπροσθεν του Ισραήλ διότι ο Κύριος πολεμεί τους Αιγυπτίους υπέρ αυτών. Ο δε Κύριος είπε προς τον Μωυσήν έκτινον την χείρα σου επί την θάλασσαν και ας επαναστρέψω σε τα ύδατα επί τους Αιγυπτίους επί τις αμάξεις αυτών και επί τους υπείς αυτών και εξέτεινε ο Μωυσής την χείραν αυτού επί τη θάλασσα και η θάλασσα επανέλαβε την ορμήν αυτής περί την αυγήν οι δε Αιγύπτιοι φεύγοντες απήντησαν αυτήν και κατέστρεψε ο Κύριος τους Αιγυπτίους εν το μέσο της θαλάσσης. Διότι τα ύδατα επαναστρέψαν τα σκέπασαν τα αμάξας και τους υπείς παν το στράτευμα του Φαραώ το οποίο είχε εμβεί κατόπιν αυτών εις την θάλασσα δεν έμεινε εξ αυτών ο δε εις. Οι δε οι Ισραήλ επέρασαν δια ξηράς εν μέσω της θαλάσσης και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών αυτών και εξ αριστερών αυτών και έσωσε Κύριος εν τη ημέρα εκείνη τον Ισραήλ εχειρός των Αιγυπτίων και είδε ο Ισραήλ τους Αιγυπτίους νεκρούς επί το χείλος της θαλάσσης. Και είδε ο Ισραήλ το μέγα εκείνο έργο το οποίο έκαμε ο Κύριος επί τους Αιγυπτίους. Και φοβήθη ο λαός τον Κύριο και πίστευσεν εις τον Κύριο και εις τον Μωυσή το θεράποντα αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί. Βέβαια ξέρουμε την ιστορία, τα γεγονότα. Ξέρουμε ότι ο Κύριος αδελφοί με το λόγο του δημιούργησε τον κόσμο, είπε ο Θεός και έγινε. Τι φοβερή δύναμη κρύβεται στο λόγο του Θεού, αδελφοί, Έτσι απλά. Πώς έγινε ο κόσμος, Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν? Με το λόγο του Θεού. Φοβερό, Και εμείς βέβαια δεν το ξέραμε αυτό, δεν το γνωρίζαμε, ώσπου μας αναγέννησε ο Κύριος και νοήσαμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Και αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού έτσι είναι. Και αυτή την βεβαίωση, αδελφοί, μας την έδωσε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, Και τώρα πιστεύουμε και πιστεύουμε στο Λόγο, Πώς δημιουργήθηκαν όλα? Θυμάμαι στη δουλειά ένας πριν πολλά χρόνια, εμείς ακόμα πηγαίναμε Λέομπερκ τότε. Λέει, και γιατί δεν ανοίγετε και εδώ και πηγαίνετε εκεί? Ήθελε αυτός να με κοροϊδέψει με αυτό. Σου λέει, κάνετε τόσα χιλιόμετρα, πηγαίνετε εκεί. Και ηρωνικά μου το έλεγε. Και λέω, άμα θέλει ο Κύριος να ανοίξει μια εκκλησία στον Πίτιχαμ, θα την ανοίξει. Και αυτός που με κοροϊδέψε εκεί την ώρα, λέει, σιγά και δεν την ανοίξει ο Θεός την εκκλησία. Αλλά βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός δεν λειτουργεί με το σκεπτικό των ανθρώπων, Ο άνθρωπος νομίζει ότι τα κάνει όλα μόνος του, Εμείς θα το κάνουμε, εμείς θα το δημιουργήσουμε, εμείς. Και δεν γίνεται τίποτα με το εμείς, αδελφοί, Ξέρετε, αδελφοί, γιατί ο Κύριος διάλεξε τον Μωυσή? Γιατί είχε φύγει το εγώ. Δεν υπήρχε εγώ στο Μωυσή, εγώ να το κάνω. Δεν υπήρχε στο Μωυσή η σκέψη αυτή. Αλλά πίστεψε στον Κύριο, Και ενώ νόμιζε γι' αυτός, επειδή ξέρουμε την ιστορία, όταν τον βάλανε εκεί στο κυβότιο αυτό το μικρό, στη θάλασσα εκεί στα νερά του ποταμού, και το βρήκε η κόρη του Φαραώ, τον πήρε, τον έκανε γιο της, πολιτογραφήθηκε Αιγύπτιος, μεγάλωσε με τη Σοφία, την τελευταία λέξη της Σοφίας της εποχής εκείνης, και είχε θάρρος, πρέπει να είχε μάθει και πολεμικές τέχνες,
στρατιωτικές ικανότητες. Γιατί, γιατί το λέω αυτό? Όταν πήγε να δει κάποια στιγμή τους αδερφούς του, γιατί ήξερε ότι είναι Ισραηλίτες, είδε, λέει, έναν Αιγύπτιο, ο οποίος τυραννούσε, τώρα πώς θα το πω, ήταν, καταδυνάστευε τον αδερφό αυτού και λέει, κοίταξε δεξιά, αριστερά, μήπως τυχόν δεν τον βλέπουν, και τον πάταξε. Θα μου πείτε τώρα, τι πνεύμα είναι αυτός? Πάταξε, σκότωσε δηλαδή τον Αιγύπτιο. Αυτός δεν είναι άνθρωπος του Θεού, Και ξέρετε, αδερφοί, μέχρι να έρθει ο Θεός στη ζωή μας, λειτουργούμε διαφορετικά. Και πότε λειτουργούμε σωστά? Όταν φεύγει το εγώ, φεύγει η λογική, η σοφία, η ανθρώπινη, και βάζουμε τον Θεό μπροστά. Αν θέλει ο Θεός, θα το κάνουμε. Αν δεν θέλει, δεν θα το κάνουμε. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και όσοι επιχείρησαν, αδελφοί, να δημιουργήσουν εκκλησία, το έχουμε ζήσει και αυτό, όσοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν εκκλησία μόνοι τους, αποτύχανε. Γιατί πρέπει να πάει ο Κύριος μπροστά. Και βέβαια βλέπουμε ότι ο Θεός, αυτή τη στιγμή που δημιούργησε τον κόσμο, ότι ο άνθρωπος έπεσε, και ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο πονηρός εργάζεται από την αρχή με το ίδιο ακριβώς τρόπο. Πήγε και ξεγέλασε την Εύα. Σήμερα ξεγελάει εμάς. Ξεγελάει τον κόσμο. Δεν έχει σταματήσει αυτό, Από τη στιγμή που το δέχτηκε η Εύα, αυτό συνεχίζεται μέχρι το τέλος, αδελφοί. Και έπρεπε ο Κύριος, λοιπόν, να κάνει κάτι. Και διάλεξε τον Αβραάμ. Τον Αβραάμ, έναν άνθρωπο, δεν είχαν σχέση με τον Θεό, Όπως και εμείς, αδελφοί, δεν είχαμε σχέση με τον Θεό. Μην νομίζουμε ότι αυτοί μεγαλώσαν, ήταν Άγιοι. Καμιά φορά θεωρούμε τους ανθρώπους που λένε Αγίους ότι ήταν Άγιοι από μόνοι τους, από μικρά παιδιά. Στο κάλεσμα του Θεού γίναν Άγιοι, Ο Θεός τους άλλαξε και γίναν Άγιοι. Βλέπουμε ακόμα και οι μαθητές μέχρι τη Σταύρωση σχεδόν να βγάζει μάχαιρα ο Πέτρος, αδελφοί, να λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα λειτουργούσε ο Χριστός. Γιατί? Γιατί έπρεπε να γίνει αλλαγή και πρέπει ο άνθρωπος, αδελφοί, να αναγεννηθεί. Πρέπει να πάρει καινούρια καρδιά. Πρέπει να πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, και αν δεν πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως ο Θεός θέλει και κάνουμε λάθη. Μα κάνετε λάθη? Κάνουμε λάθη, αδελφοί, όλοι μας κάνουμε λάθη. Αλάνθαστος ήταν μόνο ο Κύριος, γιατί έρχεται ο πονηρός με τον αυτόν τρόπο, όπως την Εύα, αληθώς σας είπε ο Θεός ότι θα πεθάνετε, δεν θα πεθάνετε, θα σας ανοιχτούν οι οφθαλμοί, θα γίνετε ως θεοί. Και ξέρετε τι γίνεται? Υπακούοντας η Εύα στη φωνή αυτή, έμειναν γυμνοί. Και έτσι γίνεται, αδελφοί. Εάν υπακούσουμε στη φωνή του εχθρού, θα μείνουμε γυμνοί. Θα πέσουν από πάνω μας τα ημάτια της σωτηρίας και μένουμε γυμνοί ενώπιον του Θεού, ενώπιον των πνευματικών όντων και ενώπιον των ανθρώπων. Και χρειαζόμαστε επιστροφή και μετάνοια. Και ο Κύριος, βέβαια, αυτά τα έχει θέσει, είναι το α και το β του χριστιανού, ότι πρέπει να μετανοεί κάθε μέρα. Κάθε μέρα, αδελφοί, έχουμε ανάγκη μετάνοιας. Μα εγώ, ξέρετε, ομολόγησα σήμερα, μίλησα για τον Κύριο, προσευχήθηκα, διάβασα. Θέλεις μετάνοια. Και θέλω μετάνοια, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Βέβαια, ο Κύριος, για το δικό του λόγο, και ένας λόγος που βλέπουμε είναι ότι
έπρεπε ο λαός του Θεού να αυξηθεί, να δημιουργηθεί λαός, έτσι, γιατί ήθελε να λάβει το λαό του και τον έστειλε, αδελφοί, στην Αίγυπτο. Έστειλε τον Ιακώβ με τους γιους του στην Αίγυπτο, πέρασαν τα χρόνια και ερχόμαστε στο Μωυσή τώρα, τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος μεγάλωσε εκεί, είχε εξουσιαστική θέση και νόμισε ότι με τη θέση που είχε και τη σοφία που είχε θα μπορούσε να σώσει αυτός το λαό του Θεού. Και ξέρετε, μετά το γεγονός αυτό που έγινε, ξαναεπισκέπτεται τους αδερφούς του και ακούει, γιατί πήγε να τους χωρίσει εκεί, δύο που μαλώνουν, τον ένα να τον λέει για το γεγονός που έπραξε, ότι σκότωσε τον Αιγύπτιο, και σου λέει, αμάν, φοβήθηκε. Μαθεύτηκε δηλαδή, εγώ το έκανα στα κρυφά, αλλά μαθεύτηκε. Και τώρα άμα το μάθει ο Φαραώ, θα με βάλει φυλακή, δεν ξέρω τι σκέφτηκε. Και όντως ο Φαραώ, αδελφοί, το έμαθε και ήθελε να τον πιάσει και αυτός έφυγε. Και πήγε στη γη εκεί της Μαδιάμ, ξέρετε την ιστορία, βοήθησε τις γυναίκες εκεί του Ιωθόρ, τα κορίτσια του, παντεύτηκε τη μία και φτάνουμε στο σημείο τώρα, θα μου πείτε εξής ιστορία κάνουμε, πρέπει να δούμε, αδελφοί, το γεγονός από την αρχή πώς έγινε, και φτάνουμε στο σημείο να παρουσιάζεται ο Θεός στον Μωυσή 40 χρόνια μετά. Ήταν 80 χρονών, αδελφοί. Πάει η δύναμης, πάει η σοφία η ανθρώπινη, πάει η λογική, πάνε όλα, αδελφοί. 80 χρονών τώρα και σε καλή κατάσταση να είσαι, δεν έχεις τη δύναμη να παρουσιαστείς 20 χρονών, 25, 30, το ίδιο δεν είναι το ίδιο. Ας, για τα 20 δεν μιλάμε, αλλά 25-30 έχει δύναμη, και 35 έχει δύναμη, ακόμα και 40, αδελφοί, νιώθεις δυνατός, θα πει, μπαίνεις μπροστά, πάμε για πόλεμο, stop, λέει ο Κύριος, έξω, φύγε τώρα 40 χρόνια, και τον έστειλε, αδελφοί, 40 χρόνια να βόσκει τα πρόβατα του πεθερού του. Δεν ξέρω πώς πέρασε, αδελφοί. Πιστεύω υπήρχε ένας αναστεναγμός. Τι να κάνουν οι αδελφοί μου. Εμείς δεν πάμε ένα χρόνο στην Ελλάδα και λέμε τι έγινε. Άμα δεν πάτε ένα χρόνο, για δοκιμάστε το. Μην πάτε καθόλου. Και θα δείτε πώς είναι μετά. Και μην πάτε πουθενά όμως. Καθίστε στο σπίτι. Διαφορετικά είναι τα πράγματα. Φανταστείτε τώρα 40 χρόνια να μην μπορεί να πάει, να απαγορεύεται να πάει, να μην έχει σχέση με τα αδέρφια του, με το λαό του. Και πιστεύω, αδελφοί, υπήρχε πολλά ερωτηματικά. Γιατί, Κύριε, γιατί, Κύριε, τι να κάνουν άραγε, πότε θα σωθούν αυτοί? Απ' την άλλη πλευρά υπήρχε ο βούρδουλας του Φαραώ, οι άλλοι φωνάζανε στο Θεό, σώσε μας, Κύριε. Και έρχεται η στιγμή του Θεού, αδελφοί, και πάει ο Κύριος και αποκαλύπτεται εκεί στη βάτο στον Μωυσή. Ο Μωυσής αντιδράει, λέει, όχι, τώρα δεν μπορώ, και έλεγε εκεί, δεν μπορώ να τα πω και καλά, δεν είμαι ρήτορας και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά τον στέλνει αυτόν και τον Αρών, όπως ξέρουμε, στον Φαραώ. Αδελφοί, δεν ήταν εύκολο, Εμείς τα διαβάζουμε τώρα, λέμε, α, ωραία, τι καλά. Δεν ήταν εύκολο. Για φανταστείτε να μπει στο παλάτι. Καταρχήν έπρεπε να ζητήσουν ακρόαση. Δεν μπορούσαν να μπουν έτσι. Άντε, ήρθαμε εμείς και ανοίξτε τις πόρτες. Έπρεπε να ζητήσουν ακρόαση. Αν τον δεχόντουσαν, ο Κύριος τον έστειλε στους πρεσβυτέρους του λαού Ισραήλ. Προσέξτε. Δεν έκανε παράκαμψη. Μα εσύ είσαι ο δούλος, αδελφέ.
Εσύ θα πας, άσε μαμά σα. Όχι, τον έστειλε στους πρεσβυτέρους του λαού Ισραήλ και πήγανε μαζί με τους πρεσβυτέρους στον Φαράω, αδελφοί. Το έχετε προσέξει? Ο λαός του Θεού, αδελφοί, είναι ενωμένος. Δεν ξεχωρίζει τον εαυτό του κανένα κομμάτι, είτε είσαι πρεσβύτερος, είτε είσαι ποιμένας, είτε είσαι απόστολος. Δεν ξεχωρίζει τον εαυτό σου από το σώμα της Εκκλησίας. Και βλέπουμε ότι ο Θεός, αδελφοί, ενεργούσε και τότε με την ενότητα. Άμα θα δούμε στο ίδιο κεφάλαιο που διαβάσαμε λίγο παραπάνω, αυτοί αντιδράσανε στο Μωυσή, το ξέρετε. Κοιτάξτε τι φοβερό εδάφιο το μας φανερώνει εδώ στο 12. Λέει, δεν είναι ούτως ο λόγος τον οποίον είπαμε εν Αιγύπτο λέγοντας άφεση μας και ας δουλεύουμε τους Αιγύπτιους, διότι καλύτερο ήταν εις εμάς να δουλεύουμε τους Αιγύπτιους παρά να αποθάνουμε εν διαιρήμο. Όταν είδαν τα στρατεύματα του Φαραώ να έρχονται εναντίον τους, φοβηθήκανε. Και σου λέει, δεν σε είχαμε πει τότε που σε έστειλε ο Θεός, άσε μας, άσε να δουλεύουμε. Μα εσείς φωνάζατε μέχρι τώρα, θέλατε να ελευθερωθείτε, και τώρα με λέτε να σας αφήσω? Και ο Μωυσής, αδελφοί, δεν έκανε πίσω. Λέει, με έστειλε ο Κύριος και θα πάμε. Και πήγανε. Και όπως ξέρετε όλοι, ο Φαραώς κλείνει την καρδία. Μα δεν ήταν λόγος Θεού αυτός? Πήγε μπροστά στο Φαραώ και με λόγο Θεού, με εξουσία από τον Κύριο, με αποστολή από τον Θεό, και ο Φαραώ τον είπε όχι. Και μάλιστα τους έβαλε και τιμωρία. Δεν ήταν λόγος Θεού? Ήταν, αδελφοί. Και καμιά φορά εμείς τα βλέπουμε πολύ επιπόλαια πολλά πράγματα. Αλλά ο Κύριος ήθελε να φτάσει στο σημείο αυτό που διαβάσαμε εδώ. Εκτός τα τεράστια που ξέρουμε όλα που έκανε ο Θεός, ξέρετε τι με έκανε εντύπωση? Ο Φαραώ δεν έκανε πίσω. Ο εγωισμός του ανθρώπου, αδερφοί, είναι τέτοιος που δεν τον αφήνει να κάνει πίσω. Και όταν αναγκαζότανε από την πληγή που υπήρχε να πει στον Φαραώ, στον Μωυσή, άντε μαζευτείτε και πάντε να δοξάσετε τον Κύριο, μόλις έφευγε η πληγή και γινόταν τα πράγματα καλά, οπ, το έπαιρνε πίσω το λόγο. Μέχρι που έφτασε στο σημείο το έσχατο, μα πρέπει να φτάσει στο σημείο το έσχατο? Ο Φαραώ, αδελφοί, δεν σταματάει με κανέναν άλλον τρόπο. Πόσοι δεν έχουν έρθει και ανάμεσά μας και πόσοι δεν έχουμε ομολογήσει και να τους επισκέπτεται ο Κύριος αφού προσευχηθήκανε και δεν τους αφήνει, τους βομβαρδίζει με διάφορα πράγματα και σκέψεις και γεγονότα. Γιατί? Για να μην κάνουν το βήμα και περάσουν απέναντι, αδελφοί. Και εδώ έφτασε ο λαός να έχει βγει από την Αίγυπτο, και άμα το δούμε από την αρχή το κεφάλαιο αυτό, θα δείτε ότι ο Φαραώ μετανόησε και πάλι. Πάλι μετανόησε. Και λέει, τώρα ποιος θα έχουμε να μας δουλεύουνε? Αυτοί θέλανε να έχουν σκλάβους, και ο Φαραώ μας θέλει να μας έχει σκλάβους. Σκλάβους του κόσμου, των επιθυμιών, της αλαζονίας του βίου, να γίνουμε πλούσιοι, να κερδίσουμε. Τι κάνετε, λέει, εσείς, τι κάνετε, λέει, τόσα χρόνια εκεί? Έπρεπε να είχες μια Πόρσε, ξέρω εγώ, μια βίλα με πισίνα. Τι κάνετε, λέει, τόσα χρόνια? Λέτε, και εδώ είναι στον δρόμο τα βρίσκουμε τα λεφτά, Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά η λογική του ανθρώπου έτσι σκέφτεται. Και εδώ μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, γιατί? Για να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών.
και πρέπει να προσέξουμε, να αγρυπνήσουμε, να επιστρέψουμε, να προσευχηθούμε, έτσι λέει ο Κύριος. Δεν είναι δεδομένο το ότι είμαστε στην Εκκλησία και ήθελε ο Κύριος να μας δώσει χάρη και έλεος ώστε να μείνουμε στην Εκκλησία. Και καμιά φορά και στην Εκκλησία μέσα βλέπουμε ότι εδώ ο λαός πέρασε, αλλά πέρασε στην έρημο. Γιατί πρέπει να καθαριστούμε. Και καμιά φορά περνάμε γεγονότα γιατί πρέπει να καθαριστούμε. Πρέπει να διορθωθούμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα ήθελα, είμαι πολύ ίσως διαφορετικά, αλλά το διαφορετικό που θέλαμε εμείς, δεν γίνεται να φτάσουμε στο σημείο που θέλει ο Θεός. Και εδώ βλέπουμε ότι φτάσανε, αδερφιέ, κοιτάξτε το γεγονός, φτάσανε στην άκρη της θάλασσας. Από πίσω το στρατόπεδο των Αιγυπτίων, φανταστείτε το γεγονός αυτό. Έναν λαό ο οποίος να γκρινιάζει στους δούλους του Θεού, και ο Μωυσής αρφή μαζί με τον Αρών να στέκονται ενώπιον του Κυρίου. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο να έχεις οδηγία από το Θεό. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε, αδερφοί, για τους δούλους. Τι θα φέρει λόγο ο αδερφός, Μα είναι επιμένας. Έχει διακονία, έχει το ένα, έχει το άλλο. Άστα αυτά, αδερφοί. Να μην το θεωρούμε έτσι επιπόλαια και επιφανειακά. Χρειάζεται προσευχή. Να δώσει το λόγο του ο Κύριος. Εάν δοθεί ο λόγος από το Θεό, θα γίνει αλλαγή. Και ξέρετε τι λέει ο Κύριος αδελφοί στο Μωυσή? Ύψωσε, λέει, τη ράβδο σου. Δηλαδή ύψωσε το λόγο. Πάρε το λόγο στα χέρια σου και ύψωσε το στη ζωή σου. Μην τον αφήνεις το λόγο έτσι κρυμμένο κάπου, σκουριασμένο, σκονισμένο, αλλά πάρ' του το λόγο. Και λέει, χτύπα τώρα τη θάλασσα, έτσι δεν λέει? Βλέπουμε όλη τη νύχτα γινόταν άνεμος και άνοιξε η θάλασσα για το ανέμο. Τώρα τόσα χρόνια που έχουν περάσει, τόσοι άνεμοι που έχουν φυσήξει, δεν έχουμε ξαναδεί αυτό το γεγονός. Φανταστείτε κάθε φορά που φυσούσε ο άνεμος να άνοιγε η θάλασσα. Αυτό έγινε μία φορά, αδελφοί, και το έκανε ο Θεός. Δεν είναι για του ανέμου, χρησιμοποίησε ο Κύριος τον άνεμο, αλλά το έκανε ο Θεός αυτό, αδελφοί. Αλλιώς κάθε φορά που θα είχαμε ανατολικούς ανέμους, θα άνοιγαν οι θάλασσες και θα μπορούσαμε να περάσουμε από τη μία πλευρά στην άλλη. Δεν γίνεται αυτό όμως. Και μάλιστα κάποτε είχα διαβάσει και έναν που ήθελε να το εξηγήσει. Ένα λέει, ήταν λέει ένας λόφος εκεί και με το που φύσηξε ο άνεμος πέρασαν τα νερά από το λόφο και έμεινε ο λόφος εκείνος ανοιχτός και μπορέσαν να περάσουν από τον λόφο. Αυτά είναι λογικές ανθρώπινες. Ο Θεός το έκανε. Και εκεί βλέπουμε τη χείρα του Θεού. Και στο αδιέξοδο που ήρθε ο λαός, στο αδιέξοδο μας, αδελφοί, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Την τελευταία στιγμή, και είχατε φτάσει εκεί, στα όρια. Την τελευταία στιγμή άρχισε ο λαός να περνάει και πέρασε ο λαός μέσα από τη θάλασσα. Και εδώ χρειάζεται πίστη. Μπορεί να πήγανε μπροστά οι αδερφοί και αυτό είναι το αναμεταδοτικό που λέμε. Άμα πληρωθεί κάποιος με Πνεύμα Άγιο, βλέπεις παίρνει φωτιά όλη η εκκλησία. Και προχωρήσαν οι αδελφοί, μέσα αδελφοί, σε αυτό το διάδρομο που άνοιξε ο Θεός και ακολούθησε όλος ο λαός. Και θεωρήσαν οι Αιγύπτιοι ότι μπορούν να κάνουν το ίδιο. Να περάσουν και αυτοί. Και ξέρετε, υπάρχουν πολλοί τρόποι σήμερα που λέει ο καθένας, Θυμάμαι
Δεν μπορώ να το ξεχάσω, ένας φίλος του πεθερού μου, όταν είχα πιστέψει, μας είχε έρθει εκεί στο σπίτι του πεθερού, μας είχε επισκεφτεί, το πεθερό μου δηλαδή είχε έρθει, και είχαμε ένα γλυκό στο τραπέζι και λέει, πήρε το γλυκό λοιπόν αυτός και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εσείς θέλετε, λέει, να πάτε έτσι πάνω στην κορυφή. Και μας έδειξε και έτσι το... Μας έκανε, δηλαδή, να το δούμε στο γλυκό πάνω, ότι είναι η κορυφή του βουνού, ε. Εγώ, λέει, θα πηγαίνω έτσι, γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και θα ανέβω κι εγώ πάνω. Και πώς θα πας εσύ στην κορυφή? Ένα, λέει, δεν τρώω κρέας, δεν τρώω αυτό, δεν τρώω εκείνο. Και με αυτόν τον τρόπο, αφού κάνω αποχή βρωμάτων, τρώω λαχανικά, τρώω μόνο αυτό, μόνο εκείνο, μόνο το άλλο, και εγώ καθαρίζομαι και αγιάζομαι και θα φτάσω και στον ουρανό, Και λέει ο Κύριος, εισέλθετε δια της στενής πύλης. Γιατί η άλλη πύλη είναι φαρδιά. Πολύ, Αυτοπάν. Και περνάνε όλοι από εκεί, Αλλά αυτός που θέλει να πάει στον ουρανό πρέπει να περάσει δια της στενής πύλης, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι δυνατόν, αδελφοί, να περάσει την οδό του Θεού ο Αιγύπτιος. Και βλέπουμε ότι ο Θεός τους αποκλείει, και εμάς τους ίδιους. Εάν δεν περπατήσουμε Ισραηλίτικα και περπατάμε Αιγυπτιακά, θα μας αποκλείσει ο Θεός, αδελφοί. Ήρθε ο Κύριος, αδελφοί, να μας δώσει χάρη και έλεος και να το δούμε, να δούμε την αλήθεια αυτή. Να δούμε ότι μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει, μέχρι την άκρη. Αν θα εισέλθει όμως το διάδρομο του Θεού, θα έρθουν τα νερά, και όντως ήρθανε τα νερά και τους θανατώσανε. Γιατί δεν το επιτρέπει αυτό ο Θεός, αδελφοί. Δεν επιτρέπει ο Θεός με άλλους τρόπους να σωθεί ο άνθρωπος. Γιατί? Μία θυσία έγινε, και όλη η ανθρωπότητα πρέπει να περάσει από το Σταυρό του Γολγοθά. Χωρίς το Σταυρό του Γολγοθά δεν υπάρχει σωτηρία, Εγώ θα προσεύχομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η δικιά μου θρησκεία έχει και σοφιστικά, έτσι, πράγματα, σοφία, είναι και πολλών χρόνων, αρχαία. Και έχουμε πάρα πολλούς διδασκάλους και αυτό και το άλλο και το... Και έχει ο άνθρωπος να παρουσιάσει, παράδοση, έθιμα. Και ο Κύριος τους αποκλείει όλους αυτούς απ' έξω. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος, αδελφοί, να περάσει από το Σταυρό του Γολγοθά. Πρέπει να πας να συναντήσεις τον Δημιουργό σου. Πρέπει να γεννηθείς από το Πνεύμα του Θεού, Πρέπει να σε συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Πρέπει όλες οι αμαρτίες σου να φύγουν στα βάθη του ωκεανού, Και αυτό γίνεται μόνο όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και επιστρέψει στον Κύριο. Και εμείς, αδελφοί, καλούμεθα αυτό να κάνουμε. Επιστροφή στον Κύριο, Με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη διάνοια, με όλη μας τη δύναμη, ήρθε ο Κύριος να μας δώσει αυτή τη χάρη, αδελφοί, να μας επισκεφθεί, ώστε και εμείς να επιστρέψουμε όντως, Και ξέρετε, λέει ένα εδάφιο στην Αποκάλυψη, ότι μην είσαι χλιαρός, ή γίνε κρύος ή γίνε ζεστός. Καλά είναι να γίνεις ζεστός, αλλά μην είσαι χλιαρός. Και γιατί είναι επικίνδυνη η χλιαρότητα, Μέλλον, λέει, να σε εξεμέσω. Θα φύγεις, θα χάσεις τη σωτηρία σου. Μα πώς, δεν με αγαπάει εμένα ο Θεός? Δεν μας αγαπάει ο Θεός? Ο Θεός μας αγαπάει, αλλά ο Θεός, αδελφοί, ξέρετε τι λέει? Λέει, ο Μωυσής ο δούλος μου. Γιατί το λέει ο Μωυσής ο δούλος μου? Γιατί ο Μωυσής υπακούει. Αν και εμείς, αδελφοί, γίνουμε υπάκουοι στον Κύριο, και μάλιστα ο Κύριος τον ελέγχει και αρκετές φορές, άμα διαβάσουμε εδώ στο ίδιο το κεφάλαιο, ο Κύριος, λέει, θα σας δώσει σωτηρία, λέει. Παίρνει πρωτοβουλία
Και μιλάει αυτός και λέει ο Κύριος θα σας σώσει. Και καμιά φορά, μα δεν είναι σωστό να το πω αυτό. Ο Κύριος όμως το λέει στο 15, λέει, τι βοάς προς εμέ? Δηλαδή γιατί παίρνεις πρωτοβουλία, γιατί μιλάς μόνος σου, πες το λόγο του Θεού, ε. Και αυτό αδελφοί πρέπει να κάνουμε, να γίνουμε υπάκου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί μπερδευόμαστε πολλές φορές, ε, και λέμε δικά μας πράγματα, βάζουμε τη λογική μας, κάνουμε λάθη, ε. Αλλά πρέπει να ακούσουμε στο λόγο, ε. Να μας φέρει ο Θεός αδελφοί σε αυτό το σημείο της υπακοής. Θα πω το λόγο του Θεού, ε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό κάνουμε. Λέμε ότι ο Κύριος μας έσωσε. Ομολόγησα σε ένα παιδί στην δουλειά και «Α, τι ωραία», λέει, «και εγώ ήμουνα, και εγώ αυτό και εγώ εκείνο». Καλό παιδί, ε. Μετά με λέει, «δεν είναι όμως», λέει, «αίρεση». Λέω, «τι είναι αίρεση?» Αυτή, «τι είναι αίρεση?» Αίρεση είναι όταν φεύγεις από το Λόγο του Θεού. Όταν ξεφεύγεις, όταν προσθέτεις ή αφαιρείς. Όχι όταν προσπαθείς να φτιάξεις ό,τι ο Θεός θέλει. Και ήρθε ο Κύριος να τον δώσει και αυτό να χάρη, και όλους τους υπόλοιπους, να τους δώσει χάρη, έλεος. Γιατί εμείς μιλάμε την αλήθεια. Δεν έχουμε κίνητρα, αλλά αδελφοί, τι κίνητρα έχουμε, μήπως θα πληρωθούμε. Μήπως πληρωνόμαστε, και δεν θέλουμε κιόλας να πληρωθούμε. Όχι, δεν πληρωνόμαστε. Α, και λέμε, αχ, αδερφέ, έλα κάτι δεν έχεις. Όχι, αδερφή, δεν θέλουμε. Δεν το θέλουμε αυτό. Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι το θέλουν. Αλλά εμάς μας αναγέννησε ο Θεός, μας έμαθε, μας έβαλε μέσα στο... Φανταστείτε τώρα, δηλαδή, το Μωυσή να πήγαινε στην Αίγυπτο να έλεγε τους, το λαό Ισραήλ, κάντε μια συνεισφορά για μένα. Πού, αδερφή? Βλέπετε, ο άνθρωπος του Θεού δεν δέχεται. Πήγε, λέει, ξέρουμε την ιστορία, παίρνω και λίγη ώρα παραπάνω, αλλά με συγχωρείτε, να το πω αυτό όμως. Πήγε ο στρατηγός εκεί, στον προφήτη του Θεού, ξέρετε, είχε το κάρο γεμάτο. Τι θέλεις, θέλεις φορεσκές, θέλεις χρυσό, θέλεις αργύριο, τι θέλεις? Βέβαια, θα πάω, θα σταθώ στον προφήτη του Θεού, δεν θα πάω έτσι. Και καλά είναι να σκέφτεται ο άνθρωπος έτσι, ε. Αλλά πρέπει να δούμε τη στάση του ανθρώπου του Θεού. Δεν θέλησε, δεν έστρεξε, δεν συμφώνησε. Μα έλα, έστω τα έξοδά σου να... του μήνα. Όχι. Μα τι τώρα στη σκηνή θα μένεις, να σου κάνω ένα σπίτι, ε. Και για τη σωτηρία του άνθρωπος, αδελφοί, αν έχει χρήμα, τι είναι να σου κάνει ένα σπίτι, ε? Ο άνθρωπος του Θεού δεν έστρεξε. Σου λέει, στη σκηνή θα μένω. Δεν θα μου κάνει σπίτι. Ο δούλος σου όμως έτρεξε από πίσω. Γιατί δεν είχε την όραση την πνευματική. Αυτό είναι, αδελφοί. Αυτή είναι η Εκκλησία. Εάν θέλουμε να είμαστε δούλοι του Θεού, δεν κάνουμε συμβιβασμούς σε αυτά τα πράγματα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Αυτό είναι δώρο Θεού, ε. Ο Κύριος να ευλογήσει και το υπόλοιπο.